Μαλαχίτη είναι, παιδιά, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια ο Νίκος ο Βέρτης, που με τους αγαπάω και αυτό σαρώνει. Οπότε λοιπόν, αν είσαι βερτικός, τα δίνει όλα και θέλει να πα εκεί πέρα κάτω στο μαγαζί και να κάνει εντύπωση. Οπότε πώ μπορεί να πα. Πώ. Όχι με κοντή φούστα, αλλά. Τι είναι αυτό. Σου λέει πώ θα πάω τώρα και για να με κοιτάξει ο καλλιτέχνη, ρε παιδί μου. Τι να πάω τώρα με το σακάκι μου, το απλό. Αυτό λοιπόν με τη στολή του σκι. Τώρα το είδα. Παιδιά. Το ξέρουμε. Δείτε. Τι είναι αυτό, γυλαίκο, τι είναι αυτό. Δεν ξέρω ποιο είναι, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ φίλο μα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Είναι υπέροχο. Είναι στολή σκι αυτό, παιδιά. Ναι, και κρατάει και τα πέδιλα. Ναι. Κατεβαίνοντα από τον Παρνασό, προσγειώθηκε στο κέντρο. Γιατί. Γιατί το μαγαζάκι όταν πα στο Ήτον το κλείνει. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή, να φύγει πιο νωρί. Οπότε σου λέει κάτσε να είμαι πανέτοιμο. Να είμαι έτοιμο εγώ να μπω στο μάξι να πάω κατευθείαν να κατέβω την πίστα. Ναι, εκεί πρέπει να πάει Παρνασό. Να σου πω κάτι. Τι διαφορά πίστα και εκεί, πίστα και εκεί. Του πίστε, ρε, μήπως μπέρδεψε τον Νίκο το Βέρτη και σου λέει θα πάω στο βουνό το Βέρτη. Κάτσε να πάω. Κάτσε να πάω λοιπόν και με την αντίστοιχη στολή. Καλά, παιδιά, σε ευχαριστώ. Εμείς γιατί τα χάνουμε αυτά, γιατί έλατε, είμαστε γιατί εμείς, να μην είμαστε εμείς εκεί. Θα το ζήσουμε να βάλουμε φωτιά να στο Σαββατό. Να πάμε να πάρουμε μια συνέντευξη στον άνθρωπο να το ρωτήσουμε τι θέλει να πει ο ποιητής με αυτή την κίνηση. Μήπως ήθελε να κερδίσει την προσοχή του Βέρτη, ήθελε να τον ανεβάσει πάνω, να τραγουδήσουν μαζί, να κάνει κάτι. Εγώ θα τον ανέβαζα, αν ήμουν. Και εγώ θα τον ανέβαζα. Ξέρεις τι, δεν είναι ότι μπήκε με τη στολή, δεν άφησε ούτε τα πέδιλα μας στα μάτια. Κάτσε να τα πάρω κι αυτά. Ή έξω, παιδιά, βαριέμαι να ξεντηθώ. Να αφήσω τα πέδιλα και φεύγοντας θα τα ξαναπάρω. Πες μου λίγο τι έγινε στην είσοδο όταν έφτασε με όλη αυτή την ετοιμασία. Το περίεργο είναι ότι αριστερά-δεξιά δεν κοιτάει κανείς. Και χώρο. Γιατί σου λέει αυτό τώρα. Πού να πλησιάσω τώρα, βάζει. Δεν ρωτήσανε καν για κράτηση. Του λένε, έλα, γόρι μου, πες μέσα λοιπόν. Όπως είσαι, αυτά που λέτε λοιπόν στο Ήτον και στις εμφανίσεις του Νίκου Βέρτη που πραγματικά γίνεται χαμός.